Ερήμα χωριά μες στο τρένο για τα σύνορα, άνοιξη βαριά στις καρδιάς τη ζυγαριά, άγνωστα πουλιά μες στα φύλλα που θροίζουν και σε τόπους που μυρίζουνε βροχές, άγριες βροχές, μυρίζουνε βροχές, άγριες βροχές. Σαν το δάκρυ μου που κράτησα, σαν τα μάτια σου που αγάπησα και τα περνώ μακριά. Σαν τα έρημα χωριά, σαν τα έρημα χωριά. Χωριά, λίγο έξω από τα σύνορα, βλέμματα θεριά, άλλου κόσμου μαχαιριά, άλλου κόσμου μαχαιριά. Μετρήσαμε τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα περνώ μακριά. Σαν τα έρημα χωριά, σαν τα έρημα χωριά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες, έτσι όπως προστάζει το χειμωνιάτικο πρόγραμμα του σταθμού. Μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάνθη Πατσελή είναι επί της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Υποδείχτε τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και για την περίπτωση θέλετε να μας στείλετε SMS, μέθοδος ηλεκτρονική που αφορά στο κινητό σας, και κάθε τέτοια κλήση σας στοιχίζει 31 λεπτά του ευρώ, είναι κάτι ψηλά, τα έχουμε ξαναπεί, μην επαναλαμβανόμεθα. 31 λεπτά του ευρώ το κόστος για κάθε τέτοια κλήση, και η διαδικασία είναι, γράφεται 1055, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας με ό,τι θέλετε και αποστολή στο 54045. Πάμε κατευθείαν στα μουσικά μας. Και ξεκινήσαμε με ένα βαλκανικής βεβαίως ιδιοσυγκρασίας τσάμικο που γράφτηκε πριν από 16 χρόνια. Πριν από 16 χρόνια το ακούσαμε στο δίσκο. Δηλαδή ο Γιώργος Νταλάρας σε αυτά τα έρημα χωριά, σε στίχους του αξέχαστου Ηλία Κατσούλη, σε αυτόν τον ομότιτλο δίσκο που πρωτογνωρίσαμε έναν νεαρό στα 34.
τότε. Έτσι. Και σήμερα 50, και ακούσατε και το γέλιο του, γιατί είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Ένα παιδί από την Αλβανία, από το Ελμπασάν, που ήταν ταλαντούχος και παραμένει ταλαντούχος στη μουσική. Σπούδασε βιολί, σπούδασε όμποε, αφοσιώθηκε στα ακορντεόν, πήγε να μάθει σύνθεση στη Μουσική Ακαδημία των Τυράννων, έπεσε το καθεστώς του Χότζα, έγινε η κοινωνικοπολιτική επανάσταση στη χώρα του, δεν τον βάσταγε ο τόπος. Πέρασε με περίεργο τρόπο, όπως όλοι οι συμπατριώτες του τα σύνορα, με τα πόδια. Βρέθηκε στην Αθήνα, ταλαιπωρείς, μη λέμε τέτοια πράγματα. Είναι ο Ντάσο Κούρτη. Καλησπέρα, Βαγγί. Ντάσο και όχι Τάσο, όπως έλεγε μια ψυχή, έτσι. Μη ταφ πέντε σίγμα. Μπράβο. Λοιπόν, είναι φίλος μου, τον εκτιμώ απεριόριστα και για τις μουσικές του ικανότητες και για τις ανθρώπινες του ιδιότητες, για τη δύναμη ψυχής που έχει επιδείξει πολλές φορές. Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή. Έχεις ξανάρθει πριν από 15 ναι. χρόνια, ξέρω. Ναι. Ήμασταν στην άλλη διεύθυνση. Τώρα, αυτά τα έρημα χωριά ήταν η πρώτη απόπειρα ο Ντάσο να γράψει τραγούδια. Ναι. Ήταν τα πρώτα κομμάτια που είχα κάνει την απόπειρα να μπορώ να γράψω μελωδία πάνω σε στίχους. Ήμουν τυχερός γιατί τότε γνώρισα τον Ηλία τον Κατσούλη και ήταν ένα από τους ανθρώπους που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε ό,τι κάνω και σήμερα. Mm-hmm. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος πρώτα απ' όλα, πέρα από το τι είχε γράψει και... Εξαιρετικά πράγματα, ναι. Ναι, και κάναν πάρα πολύ παρέα. Έζησα και τις τελευταίες στιγμές που ήμουν δίπλα του και ο κύριος Δαλάρας τις τελευταίες στιγμές ήταν μαζί του και ήμασταν παρέα. Δηλαδή τον συγχαρώ για τον τρόπο το πώς βοήθησε όλο αυτό το πράγμα χωρίς να λέει πολλά πράγματα, που χωρίς να φωνάζει, χωρίς να κάνει. Mm-hmm. Όντως το κάνει με την καρδιά του και γι' αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ. Γράφτηκαν λοιπόν τραγούδια, κυρίως σε στίχους του Ηλία Κατσούλη τότε. Ναι, και η Αγαθή Δημητρούκα. Και η Αγαθή Δημητρούκα, σημαντικοί άνθρωποι. Ναι, ναι. Μέσα στην ατυχία σου με όλα αυτά ναι. που σου συνέβησαν στη ζωή σου, ήσουν και τυχερός γιατί συνάντησε σημαντικούς ανθρώπους που σε επίσκεψαν. Εγώ το έχω πει και σε άλλες εκπομπές και σε συναντεύσεις ότι είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους. Γιατί εμένα με αγκαλιάσαν πολλοί κόσμος. Και δεν μιλάω μόνο για τον κόσμο το καλλιτεχνικό, μιλάω και για τους απλούς ανθρώπους. Γιατί τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας. Τώρα φεύγεις από μια. Φεύγεις από το σπίτι σου, φεύγεις από τους φίλους σου, φεύγεις από την οικογένειά σου. Πας σε ένα μέρος που δεν ξέρεις τι θα μπορείς να βρεις, τι θα. Παρ' όλα αυτά εντάξει, ήμουν από τους τυχερούς γιατί με αγκαλιάσαν πολύ. Πολύ άνθρωποι. Βέβαια δεν ήσουν και, πώς να το πω, ξεβράκωτος, γιατί είχες μουσικά εφόδια. Έτσι, από μικρό παιδί. Εντάξει, υπάρχουν. Είναι η Αλβανία μπορεί να ήταν μια φτωχή χώρα. Τα παλιά χρόνια, αλλά μουσικό σύστημα καλό είχε. Πέρα και αυτό φαίνεται. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλοί Αλβανοί μουσικοί στη χώρα μας που διαπρέπουν μα στη συμφωνική μουσική, μα στη παραδοσιακή και στη μουσική. Κλασική. Εμείς είχαμε κλασική παιδεία. Mm-hmm. Το ρώσικο σύστημα μας. Το ρώσικο σύστημα, ναι, ναι, ναι. Μετά μπήκε το μισό γαλλικό. Μιλάει ότι για τις σπουδές. Mm-hmm. Κοίταξε, πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που. Εξίσου ήταν, μπορεί να ήταν και πολύ καλύτεροι από μένα. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί εμένα βρήκα κάποιες πόρτες ανοιχτές. Κάποιοι άνθρωποι σήμερα, παρότι είναι, παλεύουν ή ας πούμε μιλάμε για την νεολαία, που βλέπω έχω και τους μαθητές μου, έχω και ανθρώπους που γνωρίζω, βρίσκουν τοίχο σήμερα μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει. Παρότι ότι έχουν σπάσει τα στεγανά, έχουν σπάσει προκαταλήψεις πριν να. Από 20-25 χρόνια, δεν ήταν εύκολο να πεις είμαι από την Αλβανία. Σε κοίταγαν. Όχι, το έλεγα. Και το εδώ έλεγα. Με μισό μάτι, ας πούμε. Και ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Εντάξει, ήταν δύσκολες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Κοίταξε, το καλό είναι με τη μουσική είναι αυτό. Ότι η μουσική έχει ξεπεράσει τα σύνορα εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, όταν συνεργάζεσαι με σπουδαίους ανθρώπους, με σπουδαίους καλλιτέχνες. Και αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο σίγουρα έχουν πετάξει όλα τα στερεότυπα, ναι. Τα στερεότυπα. Και θέλω να πω ότι και σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, εγώ είμαι τυχερός. Γιατί βλέπω ότι δούλεψα με τον Ταλάρα, δούλεψα με τον Λιδάχη, δούλεψα με την Αρβανιτάχη, δούλεψα με Γλυκερία. Ένας άλλος άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ το πώς να σκέφτομαι κάποια πράγματα ήταν ο Γιώργος Ομεράτζας, mm-hmm. που ήταν δίπλα μου και στις δύσκολες στιγμές και στις χαρές που λέμε. Υπήρχαν πολλοί κόσμος που με στήριξε σε αυτό που έκανα. Λοιπόν, τι σε φέρνει σήμερα στο σταθμό μας, η τυπική αφορμή, η κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου. Το δεύτερο δίσκο, ναι. 16 χρόνια μετά τα έρημα χωριά, που πήραμε τη γεύση με το θείο, με τον Γιώργο Νταλάρα δηλαδή.
Δηλαδή, άμα βάλουμε τα 16 χρόνια, θα είμαστε στα 66 τώρα. Είσαι 50 και πρέπει να σου βάλω 50 του Ζαμπέτα κανονικά. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε να βάλουμε δική σου μουσική. Θα το πάμε μέχρι και τις 5. Έχουμε δηλαδή χρόνο. Μάλιστα. Να πούμε πολλά πράγματα. Ωραία. Πιστεύω θα προλάβουμε να ακούσουμε και τα 9 τραγούδια. Ωραία. Από τον κύκλο 30 χρόνια στον αέρα. Ναι. Στην κυριολεξία 30 χρόνια στον αέρα, έτσι. Είναι μεταφορικό. Βέβαια. Μεταφορικό, αλλά στην κυριολεξία μεταφορικό. 30 χρόνια, κάνω 30 χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το 30 χρόνια παίζει, το 30 χρόνια ψάχνουμε να βρούμε το στυλ, τι στυλ μουσικής μπορεί να μου ταιριάζει εμένα. Ταιριάζει, δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό βλέπεις 9 κομμάτια που είναι διαφορετικά, δεν μοιάζει κανένα κομμάτι με κανένα. Και 30 χρόνια έχει να κάνει και με τα live, 30 χρόνια έχει να κάνει και με τα ταξίδια και 30 χρόνια στην αέρα έχει να κάνει και με το όργανο που ήδη το όργανο αυτό για να δουλεύει θέλει. Ναι, η φυσούνα που λέμε. Η φυσούνα, ναι. Βέβαια, εσύ όταν παίζεις ακορντεόν είσαι και θέλοντας και εμείς showman, γιατί δονείσαι ολόκληρος, χτυπιέσαι, δηλαδή δεν το κάνεις για να... Δεν ξέρω για το showman. Το σωματοποιείς, το έχεις, το σκαρίσου ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Όσα χρόνια σε θυμάμαι, λέω ο Ντάς όταν παίζει, και τον ακούμε και την ακούει και ο ίδιος την ώρα που παίζει. Εντάξει, η μουσική είναι η ζωή μου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έλα να ακούμε σιγά σιγά, ναι, μερικά τραγούδια. Λοιπόν, τώρα ένας άνθρωπος από το Ελμπασάν, ναι, που μελοποιεί Τάσο Λιβαδίτη και Κώστα Βάρναλη, δεν είναι κάθε μέρα, ας πούμε. Και το να κονταραχτυπηθεί κανείς με τους μεγάλους ποιητές, φαντάζομαι ότι η παράδοση να μελοποιούν τους ποιητές υπήρχε και στη χώρα σου, έτσι. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, σε αυτό το κομμάτι, εκεί ήθελα να σταθώ λίγο. Σε αυτό το κομμάτι βοήθησε πάρα πολύ ο Γιώργος Μεράτης, γιατί ένας από τους πιο αγαπημένους μου ποιητές, γιατί πολλά χρόνια διαβάζω ποιήση, mm-hmm, είναι ο Τάσος Λιβαδίτης. Ναι. Λίγο ο Κώστας ο Βαρναλής μου φάνηκε λίγο πιο βαρύς σε σχέση... Σου φάνηκε λίγο πιο άλλης εποχής ίσως. Δηλαδή, όχι, σου μιλάω το πώς το είδα εγώ και πώς το βλέπω. Mm-hmm. Σε αυτό το κομμάτι της ποιήσης με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιώργος Μεράτης. Και τον ευχαριστώ, δηλαδή. Ναι, βέβαια. Μπορούσε να μου εξηγήσει πολλές εικόνες, πολλά πράγματα με τη ματιά του. Mm-hmm. Και σιγά σιγά άρχισα να τα βλέπω και εγώ με τη δική μου ματιά. Και τον ευχαριστώ για αυτό. Και ήταν μια απόπειρα που μπορούν να. Ο κόσμος θα το κρίνει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, έλα να ακούσουμε, ναι, τον Βασίλη του Προδρόμου. Πώς το λένε αυτό το ποίημα του Λιβαδίτη? Το ποίημα είναι. Το σώμα των αγαλμάτων. Ναι. Είναι το πρώτο τραγούδι από τα 30 χρόνια στον αέρα. Εγώ είχα ένα άλλο τίτλο, αλλά στην πορεία άλλαξε ο τίτλος, δεν πειράζει. Ίσως τα δάκρυα μας πηγαίνουν πιο μακριά από τον αέρα. Είναι λέξεις του Λιβαδίτη, ναι, και το, ναι, ένα, ναι, και το άλλο. Είναι από το δίσκο του Ντάσο, είναι καινούργια κυκλοφορία. Το ακούμε τώρα. Τα δάκρυα των αγαλμάτων λέγεται. Ίσως τα δάκρυα μας πηγαίνουν πιο μακριά απ' τα όνειρα. Ενώ καθώς βράδιαζε έπρεπε να ξαναβρίσκω όλη μου την αθότητα για να μπορούνε τα άστερα να είναι εκεί, εκεί, στην ώρα τους. Για να μπορούνε τα άστερα να είναι εκεί, εκεί. Μήπως άραγε και τη ζωή μου τη φαντάστηκα κι αυτή. Μήπως άραγε και τη ζωή μου τη φαντάστηκα κι αυτή. Μήπως άραγε και τη ζωή μου τη φαντάστηκα κι αυτή. Ή μήπως
πως άραγε και τη ζωή μου, τη φαντάστηκα κι αυτή. Και τις νύχτες ξετύλιγα, τις γάζες των αγαλμάτων, και βρίσκα τα δάκρυα όλων των αποχωρισμών. Έπρεπε να ξαναβρίσκω όλη μου την αθότητα, για να μπορούνε τα άστρα να είναι εκεί, εκεί. Μήπως άραγε και τη ζωή μου, τη φαντάστηκα κι αυτή. Μήπως άραγε και τη ζωή μου, τη φαντάστηκα κι αυτή. Μήπως άραγε και τη ζωή μου, τη φαντάστηκα κι αυτή. Ή μήπως άραγε και τη ζωή μου, τη φαντάστηκα κι αυτή. Ίσως τα δάκρυα μας πηγαίνουν πιο μακριά απ' τα όνειρα. Ωραία αυτή η φράση, ίσως τα δάκρυα μας πηγαίνουν πιο μακριά απ' τα όνειρα. Είδες εικόνα, απίστευτο. Και ο Βασίλης είναι απίστευτος ερμηνευτής. Ο Βασίλης είναι σημαντικός ερμηνευτής της νέας γενιάς, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, είσαστε στην ίδια παρέα. Ναι, είμαστε, κάνουμε πολύ παρέα αυτή... και εγώ το θεωρώ πια είναι αδερφός μου. Αδερφός μου, ναι, ναι, ναι. Μα και ο Σύντος. Ναι, ναι, είναι, είμαστε η παρέα, η γνωστή. Και το δίσκο του Γιώργου του Μεράντζα, ναι, που ανεβαίνατε πάνω στα όρη και στα βουνά. Ναι, ναι. Στα Τσουμέρκα και τον γράψατε, η ίδια παρέα ήταν. Ναι, ναι, μαζί με τον Πάπο. Ο Μανώλης Πάπος είναι άλλη γενιά, αλλά εντάξει, ενσωμανώνεται με τους νεότερους. Κύκλος τραγουδιών του Ντάσο Κούρτη. Είπαμε, ο φίλος μας από το Ελμπασάν της Αλβανίας που ζει 30 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, έχει φτιάξει οικογένεια, ρίζωσε πια στον τόπο μας. Και βέβαια το ξέρουν και οι πέτρες και τον εκτιμώνε και οι πέτρες στη μουσική πιάτσα, πρέπει να πω αυτό. Μήπως υπερβάλλεις λίγο? Όχι. Και εγώ σε αυτόν τον κόσμο ζω, ας πούμε, εκεί πέρα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχω άλλη αίσθηση. Σε αυτό τον δίσκο ποιοι συμμετέχουν παικτικά? Γιατί είναι μια ομάδα σημαντικών μουσικών της νεότερης γενιάς. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα αυτή... Πολύ αυτή, καλή παραγωγή βέβαια. Άκου, αυτή η δουλειά έγινε στην καραντίνα. Mm-hmm. Που γραφτήκαν τα κομμάτια. Το πρώτο σκεπτικό είναι ότι αυτή η δουλειά γράφτηκε με φίλους. Mm-hmm. Είτε μουσικούς είτε τραγουδιστές. Ήταν όλη παρέα που εμείς συναστρεφόμαστε συνέχεια. Ήμασταν μαζί παρέα. Όπως μέσα σε αυτή τη δουλειά, αν δεις τους μουσικούς, είναι ο Νίκος Σαμαράς, είναι ο Μιχάλης ο Μπακάλης, είναι ο Βασίλης ο Κετεντζόγλου, είναι ο Μανώλης ο Πάπος, παίζει ο Δημήτρης ο Σύνδος, που ο Δημήτρης έχει βάλει το χεράκι του μέσα σε αυτή τη δουλειά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης είναι κάτι σαν σκηνοθέτης αυτής της δουλειάς. Βέβαια, γιατί το έχει αυτό, Δημήτρης, και είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Ναι, είναι ο Φώτης ο Σιώτας, mm-hmm, είναι η Δέσποινα Ισπανού. Με το τσέλο. Με το τσέλο, γιατί όλα αυτά και ο Φώτης έκανε μια σημαντική, βοήθησε πάρα πολύ σε σχέση με τα δοξάρια μέσα στο στούντιο. Όταν γραφτήκανε στο Σιέρα τα πρώτα κομμάτια, με το Γιάννη τον Παξεβάνη η Κολύπτη. Ναι,
γνωστός, ναι, και φίλος και ο Μιχάλης ο Δάνομας έπαιξε, ο Ντένις ο Θεοδός έπαιξε κλαρίνο, μην ξεχνάω και κανένα άλλο, δηλαδή όλη αυτή η παρέα, ο Δημήτρης έπαιζε τα πιάνο, ο Σύντος, ναι. Και ήταν όλοι ήμασταν μια παρέα όλοι. Αυτό είχε το καλό. Έλα τώρα να κάνουμε. Τώρα σε σχέση με τους ανθρώπους που συμμετέχουν με αυτή τη νέα γενιά. Θα τα πούμε στο καιρό τους. Ωραία. Εδώ τώρα, ναι, θα ακούσουμε τη Σεμέλη Παπαβασιλείου, ναι, που έκανε αίσθηση τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι. Πολύ νεαρή και πολύ ταλαντούχα. Πολύ ταλαντούχα, ναι. Μαζί με τον Ζερβάκη είναι εδώ. Ναι, ο Γιώργος Ζερβάκης. Ναι. Γιώργος Νικηφόρος. Νικηφόρος. Ολόκληρο. Από τη Σάντα ως το Βάη, δηλαδή από τα μέρη του Πόντου ως τα μέρη της Κρήτης. Ναι, γι' αυτό έγινε μια απόπειρα να βάλουν και την Ποντιακή Λύρα με την Κρητική Λύρα. Θα τα δουν αυτά οι ακροατές, ναι, που είναι εδώ πολύ έμπειροι στο κόκκινο. Θα βάλουν τα υποχρεωτικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε παίζοντας τα τραγούδια του δίσκου του Ντάσο Κούρτη. Αρώματα. Απ' τη Σαντά ως το Βάη,
και φυσάει, πιάνουν τα πατώματα. Φύλαγε, φύλαγε, φύλαγε αρώματα. Σε μια θάλασσα μόνο του ορίζοντα να βλέπω τη γραμμή. Πάνε μες στο δρόμο σου μάτια μου, μη βρεθώ σε τυφλή διαδρομή. Πάρε χρώμα ζωγράφισε μια θάλασσα μόνο του ορίζοντα να βλέπω τη γραμμή. Παραμύθια, φτύνια και αξιώματα και εσύ μια φωτιά που ξυπνά το πρωί. Και εσύ μια φωτιά που ξυπνά το πρωί. Βάλε με στο δρόμο σου μάτια μου, μη βρεθώ σε τυφλή διαδρομή. Πάρε χρώμα ζωγράφισε μια θάλασσα μόνο του ορίζοντα να βλέπω τη γραμμή. Πάλε με στο δρόμο σου μάτια μου, μη βρεθώ σε τυφλή διαδρομή. Πάρε χρώμα ζωγράφισε μια θάλασσα μόνο του ορίζοντα να βλέπω τη γραμμή. Και πάνω που αναρωτιόμουν τις προάλλες τι να απέγινε αυτός ο νεαρός τραγουδιστής στις αρχές του 90, ο Κώστας Παυλίδης, που είχε κάνει αίσθηση τραγουδώντας το ρομ του Νίκου Υπουργού, τραγουδώντας το τραγούδι με τον Γιώργο Ανδρέου. Με τον Απέργη πολύ. Με τον Αντώνη τον Απέργη Βολή. Πολύ παρέα. Και τότε παίζαμε και μαζί κάποια στιγμή. Μα έλυσε στην απορία. Να τι κάνει. Υπάρχει, έχει γεμίσει η φωνή του. Έτσι, ναι. Έχει γίνει. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Εμένα με συγκινεί ο Κώστας Παυλίδης. Είναι και καλό παιδί. Θυμάμαι κιόλας ότι έχουμε παίξει και σε ένα δίσκο που έβγαλε τότε. Ο Γιώργος ο Καζαντζής μαζί με τον Απέργη, κάποια τραγούδια του Κώστα που τα είπε ο Κώστας ο Παυλίδης. Mm-hmm. Πολύ ωραία δουλειά, δεν θυμάμαι και τον τίτλο. Παίζεις εσύ ακορδιόν. Παίζω εγώ, ναι, παίζω. Λοιπόν, εσύ είσαι ο Ντάσο Κούρτη, ναι. Έτσι, είσαι εδώ στο κόκκινο μουσαφύρης μας, παίζουμε το δίσκο σου 30 χρόνια στον αέρα, κυριολεξία, μεταφορικά, πάρτε το όπως θέλετε. Όπως θέλει ο καθένας να το πάρει. Ναι, είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, είναι η Μαριάννα Φιπατσελή στη τηλεφωνική επικοινωνία και συζητάμε για μουσική εν γέννη. Και έσχασε με την και ο Κώστας Παυλίδης, που είχα πάρα πολύ καιρό τον ακούσει. Ναι, ναι. Τώρα,
Εσύ που είσαι πια μπάρετο καπνισμένος, έχεις φάει τα live και τα στούντιο με τα κουτάλια που λένε. Πώς οργανώνεις μια παραγωγή στο κεφάλι σου, είπες, ωραία, έχουμε καραντίνα, θα κάτσω να γράψω μερικά τραγούδια. Ας μας δίνει κάτι καλό, ας πούμε. Κοίταξες, ναι, είχα υλικό σε σχέση με τους στίχους και όλα αυτά, γιατί γραφτήκαν παραπάνω κομμάτια, mm-hmm. και μέσα από αυτό διάλεξα και να... Κοίταξε, αυτή η δουλειά είναι σαν το sound, είναι ένα soundtrack της ζωής μου. Ναι. Μιλάω μουσικά. Ναι, ναι. Μουσικά. Σε σχέση με την παραγωγή, μετά σου είπα και πριν ότι μάζεψα όλους τους φίλους. Καλά, αυτοί θα ερχόντουσαν. Αυτοί που προανέφερες πιο πριν, να μην τους ξεχάσουμε πάλι. Βέβαια. Όλη αυτή η παρέα τους μάζεψα και τους λέω: παιδιά, πάμε να μπούμε στούντιο να το. Τι θα σου λέγανε, πάμε, σου είπανε. Ναι, αυτό. Μα τόσο απλό είναι. Το θέμα είναι ότι εγώ ήμουν σίγουρος πια του τι ήθελα να κάνω. Ναι. Και πιστεύω ότι αυτή η δουλειά σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά για μένα είναι. Έχει κάποια στοιχεία που είναι ακριβώς αυτά που ήθελα να βγάλω εγώ. Είναι διαφορά των 50 σου χρόνων από τα 34, βέβαια. Εννοείται. Αυτός είσαι πια... τώρα σαν μουσικός. Όχι ότι ο 35ης ήταν λίγος. Όχι, παιδί. Άλλα χαρακτηριστικά. Τώρα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Έχει τις ώρες σε άλλες περισσότερα. Εμπειρία. Είναι και θέμα ότι ψάχνεις περισσότερα. Δεν, τίποτα δεν είναι. Ό,τι συζητάμε τώρα είναι σχετικό. Στο κάθε έναν μπορεί να αρέσει ένα διαφορετικό κομμάτι από αυτό που μπορεί να γράφει. Έτσι, μπορεί πάει, να γράφω εγώ, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι έγινε μια δουλειά που όπως το σκέφτηκα βγήκε στην πραγματικότητα και στο παίξιμο και στην παρέα και στην παραγωγή. Και ευχαριστώ και το 8ο για την. Α, το 8ο το κυκλοφόρησε αυτό το δίσκο. Κυκλοφόρησε το, ναι, ναι. Το CD. Από την πρώτη στιγμή με αγκαλιάσαν οι άνθρωποι και μου είπανε: σε πιστεύουμε, προχώρα. Κάπως έτσι έγινε αυτή η δουλειά. Με φίλους, με αγάπη, με μεράκι. Και με την Ελευθερία Κουρλιά που την ξέραμε ως τραγουδίστρια, ναι. Εδώ να είναι και στιχουργός. Δεν συμμετέχει ερμηνευτικά η Ελευθερία, συμμετέχει στιχουργικά. Έτυχε τότε, κάναμε παρέα με την Ελευθερία και μου λέει: συντάσσω, έχω γράψει κάνα δύο στίχους. Και μου έδωσε αυτό το στίχο και μου άρεσε πάρα πολύ και το είπε η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τον Βασίλη το Προδρόμο. Αχ, ψυχή μου, πώς το λέει. Πλανεμένη. Πλανεμένη. Έλα να τα ακούσουμε τώρα. Ας ζωή. Και μεγάλη πυρκαγιά με κρασί θα σε μεθύσει. Το κορμί σου θα τη λήξει της αγάπης η φωτιά. Αχ, ζωή μου πλανεμένη και καρδιά μου ορφανή, μως η δύναμη σου μένει λίγο πριν να πας χαμένη. Γλέντα τούτη τη φυγή. Αχ, ζωή μου πλανεμένη και καρδιά μου ορφανή, μως η δύναμη σου μένει λίγο πριν
βροχή τα βέλη και του έρωτα μάτιες. Πριν σε βρει το μεσημέρι με ένα δίκοπο μαχαίρι θα ματώσουν οι καρδιές. Πέφτουν σαν βροχή τα βέλη και του έρωτα μάτιες. Πριν σε βρει το μεσημέρι με ένα δίκοπο μαχαίρι θα ματώσουν οι καρδιές. Λοιπόν, η τρομπέτα του Νίκου Σαμαρά ήταν που έχει τον απόϊχο στο τέλος. Που είναι στη και μια εξαιρετική περίπτωση. Βέβαια, και είναι και πολύ ωραίο συνθέτης ο Νίκος. Γράφει πολύ ωραία. Έχει κάνει και μια δουλειά με την Ασπασία Στρατηγού τώρα πριν από λίγο καιρό. Φτιάξει, όλη αυτή η ομάδα γράφουν. Τι να πω, για τον Σιώτα, για τον Σίντο. Και αυτό σου λέει, είσαστε μια παρέα. Ναι, είναι μια παρέα. Λίγο που... πιο μεγάλη, λίγο πιο μικρή, αλλά όλοι στον τορβά είσαστε. Έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Δεν ξέρω. Τώρα έχεις ενσωματωθεί βέβαια στην ελληνική μουσική υπόθεση τόσα χρόνια εδώ, ναι, στον τόπο μας. Έχεις μάθει τα δικά μας τραγούδια πιο καλά και από τα, να τα δικά σου. Να σου πω την αλήθεια, δεν σκέφτομαι. Εγώ σκέφτομαι λίγο πιο, ναι, πιο βαλκάνιος. Για λέγε, για λέγε. Πώς δηλαδή, είναι το κεφάλι σου. Σε σχέση, ας πούμε, με τον τρόπο πως γράφω κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν θέλω να περιορίζομαι σε ένα στοιχείο. Θέλω να είμαι λίγο πιο ελεύθερος πάνω στο γράψιμο. Μα και η ελληνική μουσική σκηνή που λέμε, ελεύθερη. Δηλαδή δεν έχουν, ναι, στεγανό ότι πρέπει να γράψουμε τώρα λαϊκά, όχι, τώρα ελαφρά, τώρα έντεχνα. Παιδί μου, θα ακούσει μέσα σε αυτό, ας πούμε, υπάρχουν και Μπάλκαν στοιχεία που δεν είναι ελληνικά στοιχεία, ας πούμε. Okay, δηλαδή, λοιπόν. Γι' αυτό σου είπα πριν, ότι παιδί μου, μέσα σε αυτό, εγώ έχω μεγαλώσει με τη βαλκανική μουσική. Μα Βαλκάνιες είσαι, δηλαδή... και Βαλκάνοι είμαστε και εμείς, ναι, δηλαδή, και μπορούμε να το υποδεχτούμε, φαντάζομαι. Ναι, εννοείται. Απλά ξέρεις τώρα, όταν είσαι μικρό παιδί, ας πούμε, ακούς από τον Μπρέγκοβιτς. Κάτσε. Όταν είσαι μικρό παιδί. Ναι. Και ήσουν στην Αλβανία επί Χόντια. Ελμπασάν, ναι. Στο Ελμπασάν. Έπαιζε το ραδιόφωνο. Έπαιζε διάφορα. Τι έπαιζε τότε το ραδιόφωνο? Κλασική μουσική έπαιζε σίγουρα. Κλασική μουσική σίγουρα. Και μετά έπαιζε παραδοσιακή μουσική. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα εκεί γινόταν το φεστιβάλ το Folkloric στο Αργυρόκαστρο. Είναι ένα από τα πιο. Αυτά, ας πούμε, ότι μπορώ να τα καταλάβω. Σε ένα καθεστώς ολιστικό, ας πούμε, σαν, ναι, το καθεστώς του. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς κάναμε και γκλέντια στα σπίτια μας. Εγώ έντεχνη σκηνή σε εισαγωγικά. Το έντεχνο είναι σχετικό πάλι και αυτό. Επειδή μου έναν τύπο σαν τον Ταλάρα δεν είχε η Αλβανία τότε. Που να είναι ο σύγχρονος τραγουδιστής, που να μην είναι ο Παπασιδέρης ο παλιός που τραγουδάει το Τσάμικα. Υπήρχαν. Εγώ αυτό πάω να σου εξηγήσω. Σε εμάς, σε σχέση με την Ελλάδα, αν θέλεις να κάνει μια σύγκριση, εμείς δεν είχαμε λαϊκό τραγούδι. Εμείς είχαμε τοπικό τραγούδι. Άλλη μουσική, δηλαδή, στο Ελμπασάν, άλλη μουσική στα Τίρανα, άλλη στην Σκόδρα, άλλη στο... στην Περμετή, στην Κοριτσά, άλλη στο Τεπελένη. Δηλαδή, εμείς μιλάγαμε για τοπικά τραγούδια. Δεν μιλάγαμε. Υπήρχε μια μεγάλη τραγουδίστρια όπως ήταν η Βάτσε Ζέλα, που ήταν η πιο κλασική παιδεία, ας το πούμε. Αυτή θα μπορούσαμε να λέγαμε ως μεγαλύτερη τραγουδίστρια που μπορούσε να ενώσει όλο το. Αν ήθελε να την παραλύσει, μια δικιά μας, σαν ποια θα ήταν αυτή η λες? Δεν την ξέρω την τραγουδίστρια αυτή. Θα έλεγα με τη Χαρούλα. Α, κατάλαβα. Μια ζεστή φωνή, έτσι. Ναι, μια ζεστή και με απίστευτες δυνατότητες. Mm-hmm. Κατά καιρούς βγαίνανε πολλοί τραγουδίστες. Ακούγαμε διάφορα είδη μουσική. Σου λέω πάλι, είχε να κάνει με τα τοπικά κομμάτια γύρω-γύρω. Δηλαδή, έχει να κάνει με την πεντατονική κάτω στη νότια Αλβανία. Έχει να κάνει με, αν δεις τις διαφορές που έχουν. Είναι και τα παραδοσιακά όργανα, όπως το Τσιφτελί που είναι στη Βόρεια Αλβανία, που είναι ένα δίχορδο, ναι, όργανο που μοιάζει λίγο με το τζουρά, ακούγεται διαφορετικό. Είχαμε, ας πούμε, και το λαούτο, είχαμε και τη μαντόλα, υπήρχαν πολλά παραδοσιακά από όργανα. Καινούργια τραγούδια, δεν πολύ γραφόντουσαν και δεν πολύ ηχογραφούσαν τότε, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν ηχογραφούσαν, υπήρχαν τα φεστιβάλ που γινόταν κάθε χρόνο. Σου λέω ότι το 70. Εμείς είχαμε το Λοΐζο, το Κουδιουμζί, το Σπανό, το Ακριβώς, Λαϊδόνι, όχι ότι δεν γραφτόταν. Απλά ήταν τοπικά τα κομμάτια αυτά. Ήταν, πώς θα σου το πω τώρα, ότι γράφω μόνο για τους Ελμπασανλιώτιδες. Κατάλαβες, ναι, και δεν βγαίνανε σε δίσκο. Και δεν βγαίνανε. Εντάξει, δεν υπήρχε τότε η παραγωγή. Ήταν πολύ μικρή. Και τα πρώτα κομμάτια που εμείς ακούγαμε μέσω τηλεόρασης
Και ήταν τα φεστιβάλ που κάναμε. Πώς ήταν το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που γινόταν κάθε χρόνο. Και είχαμε ένα φεστιβάλ κάθε χρόνο που μαζευόταν, ο κάθε ένας έγραφε. Και μέσα από αυτό ακούγαμε τα καινούρια κομμάτια που λέμε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Και ήσασταν όλοι στην τηλεόραση μπροστά. Και... βέβαια, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, όλο αυτό έχουν δώσει, έχει δώσει και ένα χαρμάνι όλο αυτό στη δική σου. Παρ' όλα αυτά ακούγαμε και γύρω-γύρω. Mm-hmm. Δηλαδή ακούγαμε και από την τότε την πρώην Ιουγκοσλαβία όλα τα. Τα διπλανά τραγούδια. Ακούγαμε και βουλγάρικα, ακούγαμε και τουρκικά τραγούδια. Ο φίλος μας, ο δάσκαλός σου που ενοχίσε θαυμάσια τον Ζαμπέτα, ο Σουλκούχη. Ο Σουλκούχη. Ναι. Θαυμάσιος μουσικός, θαυμάσιος εκθετής. Τον είχα γνωρίσει και μου είχε πει: καλά, του λέει εσύ πώς θα άκουγες τα τραγούδια του Ζαμπέτα. Παράνομο, μου λέει από τα βραχαία. Γύρευε τώρα πώς τα άκουσα. Είναι, μα, όλοι παράνομα τα ακούγαμε αυτά τα κομμάτια. Δείξεις, πιάναμε, βάζαμε ραδιόφωνο και τα πιάναμε. Πιάναμε, ας πούμε, όλους τους σταθμούς και από Ελλάδα, από πρώην Ιουγκοσλαβία. Ιταλία δίπλα. Εντάξει, ήταν αυτή η μίξη. Mm-hmm. Που γινόταν ανέκαθεν και σε αυτό μουσική. Το πράγμα το έχει και στη μουσική σου και τώρα. Σου έχει ενσωματωθεί, ας πούμε. Το επόμενο κομμάτι, είμαι λίγο αγχωμένος. Τώρα τα βάλουμε και τα 9 τραγούδια. Είναι 9, δεν είναι 14. Να πεις ότι δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε όλα. Όταν το πιάσουμε το πλάνο μας, πενταετές πλάνο, έτσι. Ναι. Πενταετή πλάνο είχατε στην Αλβανία. Τι σου θυμίζω τώρα. Τι θυμίζετε. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ποιο κομμάτι είναι τώρα. Το ακούμε όμως και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Σε στίχους του Πάνου Δημητρόπουλου που έχει την απανεμιά και την τρέχει ο Φώτης Σιώτας τραγουδά το δίκιο μου. Και πού να βρω το δίκιο μου ανάμεσα στα γρίμια, γέμισε ο κόσμος άδικο και η ζωή συντρίμια, γέμισε ο κόσμος άδικο και η ζωή συντρίμια. Αμάν κι όλα τα αδέρφια μου την απονιά γευτήκαν, το χώμα τους αφήσανε, μικρά ξεριζωθήκαν, μικρά ξεριζωθήκαν. Αμάν κι όλα τα αδέρφια μου την απονιά γευτήκαν, το χώμα τους αφήσανε, μικρά ξεριζωθήκαν, μικρά ξεριζωθήκαν. Κυματωμένη μουσική που κρύβει η ψυχή μου, είναι για σας αδέρφια μου που δίνω τη ζωή μου, είναι για σας αδέρφια μου που δίνω τη ζωή μου. Αδέρφια μου την απονιά γευτήκα, το χώμα τους αφήσανε, μικρά ξεριζωθήκαν, μικρά ξεριζωθήκαν. Αμάν κι όλα τα αδέρφια μου την απονιά γευτήκα, το χώμα τους αφήσανε, μικρά ξεριζωθήκαν, μικρά ξεριζωθήκαν. Φώτης Σιώτας τραγουδά Ντάσο Κούρτη και Πάνο Δημητρόπουλο εν προκειμένου. Από την αρχή
Το πλάνο ήταν να είναι πολυσυλλεκτικό ερμηνευτικά, δηλαδή να είναι πολλοί τραγουδιστές. Ναι. Έτσι το σκεφτήκατε, δεν. Έτσι το σκεφτόμουν, κοίταξε. Όταν γράφει ένα τραγούδι, γράφαν τραγούδι τώρα για τον. Αυτό το συγκεκριμένο, όντως σκεφτόμουν το Φώτη. Όταν διάβασα το στίχο και το είπα κιόλα, του λέω, είσαι σίγουρο, μου λέει. Λέω, είναι σαν να το ακούω. Μπήκε και το είπε μία και έξω. Δηλαδή τόσο πολύ τέριαζε αυτό το κομμάτι. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι, καλά το είπε. Ναι, εμένα μου αρέσει πολύ, καλά πολύ, το είπε, πάρα δηλαδή, πολύ δηλαδή, σαν ερμηνευτής ο Φώτης. Mm-hmm. Έχει μία ιδιαίτερη κρυά και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει μία ιδιαιτερότητα. Είναι πάρα πολύ καλός συνθέτης, πολύ ωραίος μουσικός και εξίσου πολύ ωραίος τραγουδιστής. Mm-hmm. Πολύ καλοί οργανοπαίκτες, έχουν εξαιρετική φωνή, είτε ναι, μας τη δείχνουν αυτή τους την τέχνη, είτε βαριούνται να το κάνουν. Μα δεν σωπά από σας. Καλά, ο Μανώλης είναι... Εσείς με τις δυνατότητες έχει κάνει πελάχιστους δίσκους. Επειδή είναι χαμηλών τόνων όλοι αυτοί, mm-hmm, εγώ πιστεύω ότι από εκεί ξεκινάει. Αυτό ναι, δεν θέλουν να δείξουν ούτε... Έχουν την ανάγκη μάλλον να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το κάνουν οπότε οι άνθρωποι νιώθουν. Έχω την εντύπωση ότι ο μουσικός, ο παίκτης, δεν θέλει τόσο την έκθεση. Θέλει να είναι στη γωνιά του και αν μπορεί να μην τον πάρει χαμπάρι και κανένα. Έτσι ακριβώς. Ενώ ο τραγουδιστής είναι ακριβώς το αντίθετο από τη φύση της δουλειάς του. Εντάξει. Οπότε εκεί κατρακάρει το πράγμα. Εγώ να πω και κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί μην το ξεχάσω αυτό. Η επιλογή το να βάλω όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι τυχαίο. Ο λόγος, δείξε, εγώ είμαι από τους ευνεούχους μουσικούς που μπορούσα, ας πούμε, σε οποιονδήποτε μεγάλο σε εισαγωγικά τραγουδιστή να του πάρεις ένα τηλέφωνο, να του πεις το κετό. Ξέρεις τι γίνεται. Το θέμα, εγώ πια τι βλέπω, ότι αυτοί οι μεγάλοι τραγουδιστές, δεν θέλω να πω ονόματα, κουβαλάνε πολύ μεγάλο ρεπερτόριο. Το να μπορούν να πούν αυτά τα κομμάτια, δεν θα μπορούσαν να τα στηρίξουν. Και αυτοί, δηλαδή... Νιώθω σαν υποχρέωση ότι πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο χώρο στους νέους τραγουδιστές. Σε αυτούς και για πρακτικούς λόγους ακόμα. Και δεν είναι μόνο πρακτικούς, που το αξίζουν κιόλας. Mm-hmm. Εγώ το σκέφτομαι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι, βλέπεις την Ιουλία, βλέπεις τη Σεμέλη, βλέπεις τον Βασίλη, βλέπεις τον Γιάννη τον Διονυσίου, το πώς ανεβαίνουν. Ναι. Ανεβαίνουν σιγά. Βλέπεις η Αναστασία Χατζηπουστολίδου. Έβαλα τον Δημήτρη τον Ιφαντή, που είναι ένας άνθρωπος να φαίνει λίγο αυτό το χρώμα της Ηπείρου. Mm-hmm. Βάλαμε τον Κώστα τον Παυλίδη, που εγώ για μένα αυτό το παιδί δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Ναι, και τώρα είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία από όλους τους τραγουδιστές. Ποιος ο Κωστάκης, που ήταν ο έφηβος. Και θέλω να πω ότι. Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, αυτό είχε ως στόχο. Να μπορούν αυτοί, δηλαδή να βγαίνει από αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτή ήταν και η ανάγκη μου. Δεν ήταν μόνο... Βάλε εδώ την τελεία για να μας πεις δύο λόγια για τον μεγάλο Κώστα Βάρναλη. Oh. Έτσι, που στην αρχή σου φάνηκε έτσι... Όχι ο στίχος αυτός. Μιλάω για τα ποίηματα του. Ναι. Δεν μίλησε για το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο ήταν πολύ στρωτό. Και θέλω να πω ότι... Σου λέω πάλι, είμαι πολύ τυχερός που μου δόθηκε και η άδεια μέσα σε, να μπορώ να μελοποιήσω και την πίστη του Τάσου Λιβαδίτη και του Βαρνετή. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Και δείξει, για μένα ήταν μια απόπειρα να δοκιμάζω μέσα από αυτό. Μ' αρέσει η ποιήση. Και διάλεξα αυτά τα δύο κομμάτια επίτηδες. Για να δείξουμε. Στο Βάρναλη η ερμηνεύτρια είναι. Η Αναστασία Χατζηπουστολίδου, η αγαπημένη μου. Από τη Δράμα και αυτή. Έτσι. Είναι από την Καβάλα. Από την Καβάλα. Η Αναστασία είναι ένα απίστευτο πλάσμα. Υπερταλαντούχο, γλυκό και. Γράφει πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά. Απειλούμε ότι θα πιω κάποτε ένα καφέ. Έλα να ακούσουμε τώρα το τραγούδι με λόγια του Κώστα Βάρναλη, υποχρεωτικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεων και ξαναγυρίζουμε εδώ στο κόκκινο μέχρι και τις 5 παρέα με τον Τάσο Κούρτη. Thank you.
αυτά να είναι το φως μου στο αμήλι του αυτού κόσμου το νησιό το. Παιδιάστηκα ως τα βήθη να βλέπω την ψυχή τους και κάθε αθώα ευχή τους στη θεία φωτοβολιά. Στην άρπα επάνω πεθάνουνε τα χέρια να γίνουν κοινά αστέρια κι εγώ ουρανού αγκαλιά. Κι όταν στην άρπα επάνω στην άρπα επάνω πεθάνουνε τα χέρια να γίνουν κοινά αστέρια κι εγώ ουρανού αγκαλιά. Κλειστά
γιατί βαθιά πονάνε. Απ' το παραθύρο μακριά τα όνειρα περνάνε. Φωτιά να καίει τα σώθηκα του κι άλλος θα παίζει μια ζαριά και παίρνει τη καρδιά του. Άλλος θα φύγει με φωτιά κι άλλος με τα φτερά του. Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε στα μουσικά μας εδώ στο Κόκκινο, φίλες και φίλοι. Να σας δώσω εκ νέου τα στοιχεία της εκπομπής. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο, Μαριάννα Πατσελίνη στη τηλεφωνική επικοινωνία. Και μέσα στο στούντιο είναι και ο Ντάσο Κούρδη, φίλος μας, εξ Αλβανίας ορμόμενος, 30 χρόνια στην Ελλάδα, 30 χρόνια στον αέρα. Και αυτός είναι και ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε τώρα τελευταία. Ναι, πριν από λίγες μέρες. Δύο εβδομάδες. Ναι. Ήταν μια αφορμή για να τον καλέσουμε. Είχαμε καιρό να τον δούμε και τον πεθυμίσαμε. Ο Γιάννης Διονυσίου τραγούδησε αυτό το ζεμπέκι. Περάσαν φίλοι από εδώ του Βαγγέλη του Βελόνια. Ναι, ναι. Ανακάτεψε και τους δρόμους. Τώρα έρχεσαι και μας κλέβεις τη δουλειά, ρε φίλε. Έρχονται οι φίλοι από το Ελμπασάν να μας πάρουν τα ουσάκ και τα κουρντί μας. Τώρα τι θυμίζει που μας κλέβει τη δουλειά. Σε μια εκπομπή που είχαμε πάει στο Ισραήλ με τον Ταλάρα, υπήρχε μια εκπομπή, αν θυμάστε, η μουσική του κόσμου. Έκαναν μια εκπομπή για τον Ταλάρα τότε και είχα πει εγώ τότε, τι κάνει ένα Αλβανό στη συναυλία του Ταλάρα. Κλέβει την παράσταση. Καλά, το χιούμορ του Ντάσο είναι δολοφονικό, ιδίως όταν μπλέκει μαζί με τον Μανώλη Πάπου. Δηλαδή κανονικά πρέπει να μπείτε σε ανθολογίες. Δεν πρέπει να παίξουμε καν. Τι θέλω να πω τώρα. Ξέχασες. Θα το βρω, δεν έχει σημασία. Α, ότι αυτός ο δίσκος καλά βγήκε, αλλά τα τραγούδια είναι φτιαγμένα και για να παρουσιάζονται ζωντανά. Και έτσι την άλλη Τρίτη, όχι. Δέκα του μηνός, όχι δύο. Όχι τρεις και 7-10, ναι. Στο 10 του μηνός, μέρα Τρίτης, Σταυρό του Νότ. Ναι. Σπεύσατε, γιατί θα γίνεται χαμός. Υπάρχουν και κάποιες, πώς το λένε, δεσμεύσεις λόγω του κορονοϊού. Τώρα δεν τελείωσε αυτή η κατάσταση. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Δεν το γνωρίζω τώρα αυτό, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. 10 του μηνός είναι η παρουσίαση του δίσκου στο Σταυρό του Νότου, ναι. 9 η ώρα. Και μπορείτε να βρείτε εισιτήρια και μέσα από το viva.gr και από το Σταυρό του Νότου. Σπεύσατε λοιπόν, γιατί θα είναι πάρα πολλοί κόσμος επί σκηνής, θα είναι όλοι φίλοι του Ντάσο και ο ίδιος ο Ντάσος. Θα υπάρχουν και εκπλήξεις. Θα βγάλετε μέσα από τις τούρτες κουνελάκια, ξέρω και τέτοια. Δεν μπορώ να σου πω. Και αφήγηση Γιώργος Μεράτζας. Όπα, ο παππούς. Ναι. Δεν μπορούσα να λείψεις. Να λείπει ο Μάρτης από τη Σαδακοστή. Ωραία. Το πιάνουμε και το πλάνο μας. Ναι. Και πάμε σε ένα τραγούδι έτσι που θα είναι σκληρό. Είναι πολύ σημαντικό. Για σένα, ναι. Που έχασε τη μητέρα σου τώρα τελευταία. Το λέω και από δημόσιο αέρος, αλλά είναι... Και ο Δημήτρης ο Ιφαντής το είπε εκπληκτικά. Γιατί αυτό είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει βγει, το έχει πει και ο Γιώργος Μεράτζας. Το έχω πει και εγώ σε μια εκπομπή στη Σωστή Υγεία μας. Και για κάποιο λόγο ήθελα να το βάλω με τη φωνή του Δημήτρη, του Ιφαντή. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό κομμάτι αυτό που μιλάει για τη μάνα. Πάμε να το ακούσω.
ο Δημήτρης Ιφαντής, έτσι αυτό, σε αυτό κατέληξε και ο Λάζαρος Καραγιάννης που το ακούγαμε τώρα, ένα καθηλωτικό τραγούδι, και ο Μεράτζας το έχει πει, είπες. Ναι, το έχει πει και ο Μεράτζας πρώτη φορά σε μια συλλογή που είχε κάνει ο Βαγγέλης ο Βελόνιας, mm-hmm. με ένα βιβλίο, και αυτή, ας το πούμε, ήταν η δεύτερη εκτέλεση. Αυτό θα μου το στείλεις με τον Γιώργο κάποια στιγμή όταν... Το βρίσκεις και μέσα στο... Α, υπάρχει στο... Υπάρχει. Α, okay, okay. Λοιπόν, ξαναλέμε ότι αυτός ο δίσκος παρουσιάζεται την 3η 10 Μαΐου... Στο Σταυρό του Νότου. 9 η ώρα το βράδυ, ξέρω. 9 η ώρα το βράδυ, ναι. Με όλους αυτούς τους κυρίους, ναι, δεν θα παίκτουν, δεν θα παίκτει μόνο ο δίσκος αυτός, θα παίκτουν και αγαπημένα τραγούδια. Ναι, ναι. Από όλους τους τραγουδιστές, δηλαδή θα είναι ουσιαστικά μια συναυλία, μια παράσταση κανονική. Λοιπόν, πριν βάλουμε το τελευταίο τραγούδι για το δίσκο, ναι. Αλλά εμείς θα τα πούμε και μέχρι τις 5, ναι. Δεν έχουμε χρόνο δηλαδή ακόμα για να μιλήσουμε. Εσύ πώς τον αποτιμάς τώρα που τον έκανες, που έφυγε το βάρος από πάνω σου, αυτό που έχει στο κεφάλι σου επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, θέλω να πω. Ναι, πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πέτυχα ακριβώς αυτό που σκεφτόμουν. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο αυτό. Όχι, και εσύ, βέβαια, επειδή
γνωρίζει από μουσική πολύ καλά. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι πολλές φορές δεν βγαίνουν τα πράγματα που θα σκέφτεσαι. Γιατί ξέρεις. Βγαίνουν στο περίπου και δεν είναι ναι, και το στούντιο είναι άλλο πράγμα. Είναι οι μίξεις, είναι το μάστερ, είναι οι ερμηνείες, είναι οι φράσεις, είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και καμία, εγώ σε αυτό το πράγμα βγήκε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα ένα 90% έτσι πως το ήθελα. Λίγο είναι αυτό το ποσοστό στις μέρες μας. Ναι. Λοιπόν, έλα να κλείσουμε την ακρόαση των τραγουδιών του δίσκου με αυτό το Balkan Potpourri. Ναι. Ναι. Τι είναι αυτό τώρα, είναι μια παρουσιακή μελωδία. Μάζεψε κάποια θέματα. Από τη χώρα σου. Όχι μόνο από τη χώρα μου, έχει ένα ρουμάνικο. Α, είναι Balkan, ναι. Ναι, ένα. Μάζεψε και κάνα ένα ποτπουρί για να θυμίζω λίγο αυτό το. Ότι εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι Βαλκάνια. Ναι. Ο Γκονόπουλος. Και τραγουδάει. Έβαλα τη Σεμέλη να τραγουδάει αλβανικά. Έχει πλάκα και τον Κώστα του Παυλίδη. Και έλα κάνουμε να φωνητικά όλοι μαζί όσοι συμμετέχαμε. Έλα να τα ακούσουμε τώρα γιατί έχουμε κι άλλο να βάλουμε. Πάμε.
λάκε, λάκε μου υποπουλάκε, έλα λεντάτε, ότσε πονε μεράκε. Λάκε μου λάκε, λάκε μου υποπουλάκε, έλα λεντάτε, ότσε πονε μεράκε. Να σημειωθεί ότι αυτή η ηχογράφηση έγινε live στο στούντιο. Live, ναι, ναι, όλοι, σχεδόν όλα. Εκτός από τις φωνές. Ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά εννοώ παικτικά. Σχεδόν όλα τα κομμάτια. Και αυτό είχε δύσκολα κοψίματα, είχε δύσκολα μέρη. Τώρα εντάξει, κάποιες μικροδιορθώσεις κάπου αυτό, αν έγινε κάποιο πράσινο που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Το διορθώνουμε. Εντάξει, όχι, όχι. Ήταν δύσκολο αυτό το κομμάτι γιατί ήταν πολλά όργανα. Δηλαδή, μιλάμε για 8-9 όργανα live. Ναι. Και με δύσκολα μέρη που δεν είχε εισαγωγή κουπλέρα. Ναι, ακριβώς. Ξανά μανά από την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, έκανα εγώ λάθος στον προγραμματισμό του χρόνου. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε έτσι 2 λεπτά ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Για να πέσουν σωστά οι διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Θα κλείσουμε με πρόζα την ιστορία. Η Σεμέλη και ο Κώστας Παυλίδης, μια χαρά, πιστικοί ακούστηκαν τραγουδάντες αλβανικά. Ναι, όχι, και οι πατριώτες που λένε εσύ, πώς θα τραγουδάνε έτσι. Εντάξει, έχει πλάκα. Ο Φώτης Εντάξει, τη Σεμέλη είναι... την έχω πολύ ικανή, όχι μόνο αλβανικά, ούτε οποιαδήποτε γλώσσα. Είναι, ναι. Για μένα είναι φοβερό ταλέντο. Τη θυμάμαι μικρή, όταν την έφερνε ο πατέρας, ναι, ήταν με το κοντό το μαλάκι, ο Γιάννης, ο Βασίλης, ο Βλάχος. Ναι, 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 ναι. Που ήταν ένα παιδάκι που δεν. Το βάζω το μάτι σου ότι θα γίνει η Σεμέλη που, ναι, θα μιλάει όλη η Ελλάδα για αυτήν, ας πούμε. Βέβαια. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα, λέει ο Λάζαρος. Να πούμε ότι ο Κώστας Παυλίδης το έκανε σιγόντο, ότι ο Φώτης Χιώτας παίζει βιολί. Παίζει με ρουμάνικο τρόπο. Ναι, ναι. Τι να σας πω, ρε παιδιά, αυτούς να μην σας ματιάσουμε, να τον χαρείτε το δίσκο και μην δεν μιλάω μόνο για σένα που είσαι το κεντρικό πρόσωπο, μιλάω για όλους όσους βάλανε το λιθαράκι τους να γίνει το σύντομο. Μα όλοι βάλανε το χεράκι. Την Αναστασία, τη Σεμέλη, τους τραγουδιστές, του παίκτες. Εγώ τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί βοηθήσαν πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά. Όλα τα παιδιά. Λοιπόν, Τάσο, έχουμε μισή ώρα ακόμα. Ναι. Θα ξεκινήσουμε το τελευταίο αυτό ημίωρο. Με μια παλιά σου συμμετοχή στο προπέρσινο δίσκο, ναι, του Γιώργου Μεράτζα που γράψατε εκεί στα Όρη και στα Τζουμέρκα, στα Πράγματα. Και στα Υψόμετρα. Ο Πρόσφυγας, ναι, με λόγια του Βαγγέλη Βελόνια. Ναι. Και για λίγο θα ποντίσουμε και ένα φόρο τιμής στη μουσική παράδοση της χώρας σου, ακούγοντας σπουδαίους Αλβανούς μουσικούς, παλιότερους και νεότερους. Εντάξει. Πέρασα δρόμους και βουνά και χίλια μονοπάτια. Ένα παιδί στο πουθενά που είχε τα πόδια του γυμνά. Στις γη στα σκαλοπάτια, στις γη στα σκαλοπάτια. Κι ήμουνα ξένος για καιρό κι ακόμα μέχρι τώρα κάτι παλιό ρούχα φορώ, μα είχα στρωτή καιρό και πέρασα την πόρα, και πέρασα την πόρα. Πάει μακριά στην ασπρόμαυρη σκακέρα με χρωματιστή πατιέρα, θα γυρεύω σαν στεριά. Αγκαλιάζω τον αέρα και με πάει μακριά στην ασπρόμαυρη σκακέρα με χρωματιστή πατιέρα, θα γυρεύω στα αστεριά.
μου όπου και να πας, να το έχεις για πηξίδα, στα όνειρά να περπατάς, να σ' αγαπούν και να αγαπάς. Η πιο γλυκιά πατρίδα, η πιο γλυκιά πατρίδα. Χρωμάτιστη παντιέρα, θα γυρεύω ξαστεριά. Αγκαλιάζω τον αέρα και με πάει μακριά, στην ασπρόμαυρη σκακέρα, με χρωμάτιστη παντιέρα, θα γυρεύω ξαστεριά. Πιάσε μικρέ τα κόρτεον για ακόμα ένα τραγούδι. Ας τραγουδήσουμε λοιπόν, κι όταν εγώ θα είμαι απόν, να το έχεις για αγγελούδι, να το έχεις για αγγελούδι. Λοιπόν, τέταρτη και τελευταία ενότητα της εκπομπής με την εκλεκτή παρέα του φίλου μας τον Τάσο Κούρτη από την Αλβανία. Παίξαμε και τα 9 τραγούδια του καινούργιου του δίσκου που παρουσιάζεται, είπαμε, την άλλη Τρίτη το βράδυ στο Σταυρό του Νότου. Και επειδή θέλαμε να παίξουμε και άλλα πράγματα, ναι, στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε τα έρημα χωριά με τον Γιώργο Νταλάρα από τον πρώτο δίσκο που είχε αυτό τον τίτλο. Ναι. Και αυτή ήταν μία από τις δύο συμμετοχές που είχες συνθετικά. Ναι, στο δίσκο του Μεράτζα που γράψατε στα βουνά. Στα βουνά, στα, ναι, Τζουμέρκα. Και ήταν ο πρόσφυγας με λόγια του Βαγγέλη Βελόνη. Ναι. Πάλι αυτοβιογραφικό soundtrack της ζωής σου. Ναι, ναι, ναι. Τραγούδια. Σε έχει κόψει καλά ο Βελόνιας. Ναι, με έχει κόψει, ναι. Τώρα, είπαμε, θα αποτίσουμε ένα μουσικό φόρο τιμής στους μεγάλους Αλβανούς μουσικούς, ναι, αυτούς που πρόλαβες. Σου είπα, διάλεξε 4-5 κομμάτια, δεν τα βάλουμε όλα, όσο προλάβουμε. Διάλεξα τη Μελίτα Χαλίλη. Μελίτα Χαλίλη είναι η γλυκερία της Αλβανίας χοντρικά. Και αρέσει και πολύ στη γυναίκα μου. Ναι. Ναι, ναι. Είναι καμιά 65 χρονών. Ναι. Έτσι, δηλαδή τραγουδούσα... Ζει στην Αμερική, βέβαια. Α, δεν, ναι, είναι. Ναι, ναι, δεν είναι πια... Και ο άντρας της παίζει ακορδιόν. Καλά, ακορδιόν παίζουν οι μισοί Αλβανοί μουσικοί τώρα. Οι άλλοι μισοί παίζουν βιολί και τσέλο, νομίζω. Και είναι της κλασικής η άλλη μισή. Ναι. Λοιπόν, η Μελίτα Χαλίλη τραγουδούσε από την εποχή του Χότζα ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια απίστευτη τραγουδίστρια. Mm-hmm. Κοίταξε, θα έλεγα ότι είναι η πιο λαϊκή τραγουδίστρια που ήταν εκείνη την εποχή στην Αλβανία. Με αυτή ήταν η μόνη τραγουδίστρια που θα έλεγα ότι θα μπορούσε να ενώσει όλο αυτό το τοπίο. Έλεγε σύγχρονα τραγούδια ή έλεγε παραδοσιακά? Παραδοσιακά έλεγε συνήθως. Αλλά έλεγε και σύγχρονα. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα το. Είναι παραδοσιακά τραγούδια. Σαν ποτπουρί. Ναι, ναι, ναι. Σαν ποτπουρί είναι της κεντρικής Αλβανίας. Ναι. Δηλαδή είναι από το Ελβασάν, ναι, από το Τίρανα, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή άλλο τα νότια. Άγιοι 40, Αργεντινή, άλλο, άλλο. Κοριτσά, ξέρω εγώ. Ναι, άλλο, ναι, τα κεντρικά και βόρεια είναι. Βόρειοι παίζουν, έχουν διαφορετικά στοιχεία. Mm-hmm. Αυτή ήταν από τα δικά σας τα μέρη. Ναι, αυτή είναι από τα δικά μου τα μέρη. Ωραία. Λοιπόν, Μελίτα Χαλίλη σε ένα. Ποτπουρί. Αλμπανέζε, ξέρω εγώ. Τώρα τι λένε οι στίχοι. Αλβανικό ποτπουρί. Να πω επί τη ευκαιρία ότι κάποτε κυκλοφορούσε μια αλβανική εφημερίδα. Ναι. Albanian Press, νομίζω κάτι τέτοιο, η οποία, ναι, είχε, ναι, τη συνήθεια να δίνει αλβανικές ταινίες παλιές. Ναι, ναι, ναι. Πήρα και εγώ κανένα δύο φορές, ο Καψερός. Πήγαινα σε πλατείες, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Πήγαινα σε πολλές πλατείες που μένανε. Ναι, βρε παιδί μου, υποτίτλους γιατί δεν βάζανε. Δηλαδή, να δούμε μια ταινία να καταλαβαίνουμε, ναι, τι γίνεται. Δηλαδή, βάλε δύο υποτίτλους, Χριστιανέ μου, ας πω. Σοβαρά μιλάω τώρα. Έχω ακόμα δύο-τρεις ταινίες, δεν μπορώ να τις δω. Δεν καταλαβαίνω αλβανικά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι, θα ήταν και ενδιαφέρον γιατί παρακολουθούν την πορεία μιας χώρας δίπλα μας με δύσκολες συνθήκες, βέβαια, όπως αυτές που ζήσατε, και η εξέλιξή της θα μπορούσε να καταγραφεί και μέσα από τον τρόπο του κινηματογράφου για εμάς τους αδαείς. Κλείνει το άσχετο σχόλιο της ημέρας, πάμε να ακούσουμε τη μεγάλη Μελίτα Χαλίλη.
Ωραία λοιπόν η Μελίντα Χαλίλη, έτσι, δικαίως αρέσει τη γυναίκα σου. Κεφαλίδικη τραγουδίστρια, δηλαδή μπορείς να κάνεις... Ναι, ναι, έλεγε πολύ ωραία τραγούδια και όλα αυτά, εμένα μου αρέσει και ο τρόπος που στα παίζανε, έτσι, τώρα πια σήμερα παίζουν με διαφορετικό τρόπο. Γίνονται πανηγυριώτικο σκυλάδι. Αυτό παίζει, είναι πιο καθαρό συρτό, έτσι πως το παίζουν. Mm-hmm. Σήμερα άμα τα ακούσει από διάφορους... Ακούσε λίγο συρτό ρούμπα, ναι, ναι. Κακοπαιγμένο. Όσο πάει πιο προς τη ρούμπα, τόσο γίνεται χειρότερο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, όσο μένει στο συρτό. Ναι. Οι ρυθμοί ούτως ή άλλως και στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Και τσάμικα έχουμε. Και... Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Και αυτό του Καλαματιανά το... έχετε, εφτάρια. Έχουμε εφτάρια. Ναι. Έχουμε. Αλλά όχι, δεν παίζουμε το ίδιο. Εντάξει, το ύφος αλλάζει. Μπορεί να έχουν και εννιάρια, ας πούμε. Ναι. Αλλά τα εννιάρια τι είναι, τα εννιάρια είναι πιο γρήγορα. Είναι πιο, ας το πούμε, σαν κασιλαμάδες. Ναι, ναι, δεν είναι καμιά ερικά. Δεν είναι. Ναι. Βέβαια, έχουν και απτάλικα. Ναι. Ναι, έχει πει ο Νταλάρας στο δίσκο Τα Έρημα Χωριά, ναι. ένα τραγούδι του παππού μου που είναι απτάλικο. Είτε ο παππούς μου. Ο παππούς σου που έπαιζε βιολί. Βιολί, ναι, ναι, ναι. Και που είχαν μπει και τραγούδια της αδίσου, αλλά τότε λες δεν ναι. βάζουν τα ονόματα των συνθετών στο δίσκο. Και ο παππούς μου, επειδή ζούσε στη Κωνσταντινούπολη, mm-hmm. Και αν ακούσει αυτό, ίσως από εκεί προέρχεται, γιατί δεν είναι. Κατάλαβα. Οι επιρροές ήταν από εκεί, με το mm-hmm. τριάρι μπροστά. Και θυμάμαι και την σέλη. Απτάλικο, κανονικό. Ναι, κανονικό, ναι. Και άλλους ρυθμούς έχετε. Έχει πάρα πολλούς. Δηλαδή, ξέρεις, το πιο κοινό στοιχείο είναι τα υπηρώτικα. Καλή, η πεντατονία. Είναι ούνα, η πεντατονία ούνα, είναι το πιο, ναι, ναι, ναι. πιο. Θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής ένα σπουδαίο. Το Λαβέρ Μπαρίου, ναι. Ένας απίστευτος μουσικός. Όπως είναι στα. Πώς είναι ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Όπως είναι ο Τάσος Χαλκιάς. Ο Τάσος Χαλκιάς, μπράβο, ναι. μπράβο. Ήταν οι παλιοί, είχαν άλλη χάρη. Και μου λέει ότι ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Μου το έλεγε. Ότι από αυτό να μάθω. Ναι, ναι, άκουγε στο ραδιόφωνο mm-hmm. και ξεκινούσε η εκπομπή με το Λαβέρ Μπαρίο. Λοιπόν, τώρα πάμε μια βόλτα στα αλβανόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας. Ναι. Έτσι. Ναι. Και πες μας τι θα ακούσουμε, γιατί. Δεν ξέρω αν το έχει ετοιμάσει. Το είναι... έχει ετοιμάσει, αλλά πες μας τι είναι. Είναι αυτό με τα 100 τσέλα που παίζουν. Μιλάει για την Μόιε Μπούκουρα Μωρέ. Μιλάει για την για τα αμόρια. Φύγανε επί της Τουρκοκρατίας που διώξαν τους Αλβανίτες και πήγαν στην κάτω Ιταλία, ναι. Και μιλάει για αυτή την ιστορία. Δες ότι είναι ένα τραγούδι που συνδέει και τα τρία αυτά τα μέρη, Ελλάδα, Αλβανία, ναι, Ιταλία. Και, Ιταλία, και αυτά μοιάζουν πάρα πολύ με τα τραγούδια, τα ελληνόφωνα τραγούδια που της κάτω Ιταλίας, ναι, που είναι από άλλη παράδοση έρχονται. Έτσι ακριβώς, αλλά... αν τα ακούσει μπορεί να. Λοιπόν, παίζουν 100 λέει η τσέλα εδώ. Ποιο τραγουδάει, Θεός και η ψυχή του, τώρα δεν μπορώ να προφέρω τα ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Βάλτε τώρα, Λάζαρε. Si te lâche ma
Χαμός έγινε από χειροκροτήματα σε αυτή τη συναυλία που έγινε στο Μιλάνο, νομίζω. Στο Μιλάνο, ναι. Αλβανόφωνο κοινό και στο Μιλάνο που συγκινήθηκε. Όχι, ναι, όχι μόνο. Πιστεύω ότι. Η μουσική ενώνει τις καταστάσεις, βέβαια. Και μια παράδοση που πραγματικά την αγνοούμε, αυτά τα αλβανόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας. Να δεις πόσο κοινά στοιχεία υπάρχουν γύρω μας και προσπαθούμε να βρούμε το τι μας χωρίζει, ας πούμε, αντί να δούμε το τι μας ενώνει. Εσύ παρακολουθείς τώρα τι γίνεται. Ξέρω, ας πούμε, ότι υπάρχουν νεολαίσθητα πράγματα. Υπάρχει πολύ αλβανικό hip-hop, ας πούμε. Ναι. Και μάλιστα νομίζω υπάρχει και σε δύο βερσιών. Όσοι μένουν εδώ στην Ελλάδα, από τα παιδιά που το φτιάχνουν. Ναι, η νέα γενιά, ναι. Και, το και τραπ και hip-hop. Όλα και αυτά στην αθυρόστομη εκδοχή τους, με τα πιο πολλά μπινελίκια, πρέπει να το πω. Ναι, ναι. Τα παίζουν στην Ελλάδα, στην Αλβανία. Δεν είναι εύκολο να είσαι τόσο, να τα λες φορά παρτίδα. Έτσι μου είπαν, έτσι σου λέω. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω. Εντάξει. Ανάλογα. Είναι πιο συντηρητικό. Ξέρω εγώ, αλλά και αυτό ανατρέπεται με τα χρόνια, βέβαια. Τώρα, εντάξει, είμαστε σε μια ηλικία που δεν είμαστε για πολλά hip-hop και trap. Δεν είμαστε εκεί, σαν μουσική, νομίζω. Όχι ότι έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, και με την νεολαία. Έχει να κάνει δεν είμαστε νεολαία. Και με την εποχή. Mm-hmm. Έχει να κάνει και με την εποχή. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Από... Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εγώ μένω παραδοσιακός. Ναι. Η σχολεμένη μητέρα μου δεν μπορούσε να καταλάβει τους Rolling Stones που άκουγα από τα 15 μου και ας είχε ανοιχτό πνεύμα. Τι να κάνουμε, δηλαδή, έτσι πάει. Και εγώ μπορώ να αγνοώ πράγματα που να είναι πολύ. Αυτά που είναι πολύ σημαντικά, αυτά που κυοφορούνται για το μέλλον, αλλά δεν έχω την ηλικία. Είμαι γέρικο σκυλί που δεν μπορώ να μάθω εύκολα καινούργια κόλπα. Ο καθένας εκεί που. Εγώ το μόνο που ήθελα να πω ότι επειδή όπως στην αρχή της εκπομπής που είπες ότι ήρθα και εγώ μετανάστης στην Ελλάδα, ήθελα να με ακούσει να πω ένα τετράστιχο από την Αγαθή Δημητρούκα. Ό,τι θες. Αυτό έχει να κάνει και με αυτό που συμβαίνει σήμερα με τον πόλεμο και στην Ουκρανία και στην. Mm-hmm. Θυμάμαι που έλεγε, που γράφει η Αγαθή και λέει: ψάχνω μια πατρίδα για μένα, ψάχνω μια πατρίδα για σένα. Ψάχνω μια ελπίδα για αυτούς που έχουν μείνει πίσω. Είναι αδέρφια, είναι γονείς, μιας αλήθειας παντοτινής, μιας παγίδας που ούτε κανείς, ούτε και εγώ θα λύσω. Αν από εδώ με διώξουν, τα πανιά να με σπρώξουν σε λιμάνια πιο φιλικά. Ναι. Νομίζω ότι καταλαβαίνω τι θέλει να πει η Αγαθή, που βέβαια είναι σοφός άνθρωπος και αυτά τα πράγματα, αυτά τα πυκνά νοήματα τα ξέρετε, επεξεργάζεται και να τα λέει με δυο. Δεν θέλω να είμαστε και αδιάφοροι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω. Όχι, δεν είμαστε αδιάφοροι. Ποτέ δεν ήμασταν αδιάφοροι. Όσα χρόνια σε ξέρω και κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες έχουμε και την εξουσία τη στέλνουμε στο διάολο όταν πρέπει και πρέπει συχνά να το κάνουμε και σε όλες τις χώρες. Πρέπει να γίνεται αυτό, νομίζω. Ντάσο, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα, σε ευχαριστώ για το κάλεσμα. Εύχομαι τα καλύτερα. Θα κοιτάξω πώς και περάσω καμιά βόλτα από το Σταυρό του Νότου. Ναι. Να σας δω, να δω και τα παιδιά. Θέλω να ξανάρθεις βέβαια στο Κόκκινο, που είχε συνάρθει από το Ψηρή, τώρα μας βρήκες εδώ στο. Στα, πόσο είπαμε, στα 66. Όχι, θα έρθεις πιο νωρίς. Ναι, ανά 16 χρόνια. Μάλλον έτσι πάει. Όχι, δεν πιστεύω. Τώρα θα είναι λίγο πιο. Μην το κάνεις. Όπως πειράζω ένα φίλο μου που είναι κριτικός μεν, αλλά είναι οπαδός του ΠΑΟΚ. Λέω, θα ξανάρθεις όταν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, δηλαδή. Ποτέ σχεδόν. Ελπίζω να μην με ακούει κιόλας, γιατί θα μου θυμώσει. Να κλείσουμε αυτή την ηχογράφηση με ένα σπουδαίο μουσικό, είπαμε. Το Λαβέρ Μπαρίου. Έπαιζε κλαρίνο, παραδοσιακός μουσικός. Ένα από τους πιο γνήσιους μουσικούς παραδοσιακούς. Ήτανε θρύλος. Κουβαλάει πολύ πράγμα. Μέσα από αυτόν μάθανε γενιές από αυτόν τον άνθρωπο. Και πιστεύω έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παίκτες και σημερινούς παίκτες που παίζουν αυτό το όργανο. Και Έλληνες παίκτες, έτσι. Και Έλληνες και Αλβανούς παίκτες. Mm-hmm. Καλά, Αλβανούς σίγουρα. Ναι. Πρόλαβε να καταγραφεί σε δίσκους. Βέβαια. Γιατί και δεν. Ποια είναι η πλάκα, έψαχνα τις προάλλες. Είχε κάνει μια συναυλία με τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά στον Περάτη. Και δεν υπάρχει ηχογράφηση πουθενά. Προσπαθούσα να το βρω, ρώτησα έναν. Και είναι όντως το γεγονός αυτό υπάρχει. Και δεν είχε πολλά χρόνια. Για κάποιο λόγο δεν το καταγράψανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποιο.
Παρ' όλα αυτά θα καταλάβετε ότι είναι, εμένα μου θυμίζει το Πετρελούκο Χαζιά. Τότε τον Λαβέντ Μπερίου τον θυμάσαι να παίζεται στο, στο αλβανικό ραδιόφωνο. Βέβαια, πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, με αυτόν θα κλείσουμε. Ωραία. Ένα σπουδαίο μουσικό. Ντάσο μου, εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ και για εσένα και για την παρέα. Τα καλύτερα για το δίσκο. Και εγώ εύχομαι για την εκπομπή σου να πάει στο φεγγάρι. Στο φεγγάρι, που λένε. Λοιπόν, θα μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι, γιατί έπεται ο φίλος μου ο Θοδωρής Μανίκας. Θα μείνει στα έμπειρα χέρια του Λάζαρου Καραγιάννη και της Μαριάνθης Πατσελή. Από τον Ντάσο και μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.